centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Να πούμε λοιπόν το εξής. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες και από το τμήμα της Ημαθίας, αλλά και από το δικό μας τμήμα εδώ της Μεσοποταμίας, έτσι. Αυτό ακριβώς. Στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών που υπάρχουν στην ελληνική αστυνομία και σε μια συνεργασία που υπήρχε εκεί με το τμήμα, το τμήμα δίωξης μεταναστών, ναι, στην Βέρεια, στο Γεωργιάνος, δόθηκαν κάποιες πληροφορίες από εδώ από την Καστοριά, τις αξιοποιήσαν εκεί οι συνάδελφοι με αποτέλεσμα να βγάλουν ένα κύκλωμα μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς που έκανε με πλαστά χαρτιά και, ναι, κυρίως αυτό μας έκανε εντύπωση, ήταν πλαστά τα πιστοποιητικά για rapid test. Ναι. Ναι. Αυτό ακριβώς. Οπότε όπως καταλαβαίνετε υπήρχε ένα θέμα για κίνδυνο ακόμη και στη δημόσια υγεία, μια και αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με πλαστά rapid test. Με πλαστά rapid test κυκλοφορούσαν σε όλη την Ελλάδα, έτσι, από την Θεσσαλονίκη, τον Εύρο, την Καστοριά, τα Γιάννα, παντού. Εδώ υπήρχε ένας διακινητής την Ίσιος, έτσι. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και μετέφερε αυτούς τους ανθρώπους από Συρία να έρθουν από Θεσσαλονίκη, ας πούμε, Καστοριά, να πάνε στα σύνορα. Πώς ναι, ήταν? Ναι, ο σκοπός ήταν η έξοδο από τη χώρα. Από τη χώρα. Όπως ξέρετε, εδώ πολλές φορές έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να φύγουν από τη χώρα, να περάσουν μέσω Αλβανίας, να περάσουν στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το... Τους έδινε λοιπόν αυτός ο Τινήσιος πλαστά rapid test για να μπορέσουν να κινηθούν με το λεωφορείο, έτσι. Ναι, πήγαινε μαζί τους μέχρι τη Βέρεια και από τη Βέρεια τους επιβίβαζε στα λεωφορεία για να έρθουν στην Καστοριά. Για να έρθουν στην Καστοριά. Ναι, και εσείς σε έλεγχο τους πιάσατε αυτούς? Εμείς εδώ σε ελέγχους που γίνονται στην Καστοριά διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κάτι. Πώς το καταλάβατε ότι είναι πλαστό, ας πούμε, το rapid test? Κοιτάξτε, δείτε, εκτός από τα ορθογραφικά λάθη που υπήρχαν πάνω, που υπάρχουν σε κάποια από αυτά, υπάρχει και το πρόβλημα με το σκάνερ, όπου δεν βγάζει το όνομα του πραγματικού κατόχου, βγάζει ένα άλλο όνομα. Μάλλον το σκάνερ βγάζει το πραγματικό όνομα, αλλά πάνω είναι γραμμένο το Νατσούλης Χρήστος, το Τονίδης Γιάννης, και όχι αυτό που έχει πραγματικά το χαρτί. Κατάλαβα. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε ότι η εμπειρία που έχουμε πλέον μπορεί. Γιατί ασχολούμαστε χρόνια με τα πλαστά χαρτιά, ναι, με ναι, το ναι, αιτήματα ναι, ναι, ασύλου, με τα χαρτιά, ναι, που υπήρχαν, ναι, 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 παλιότερα προς αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, αυτοί θέλουν να πλαστογραφούν για να φύγουν από τη χώρα, να δείξουν ότι ορίστε εγώ έχω και μπορώ να μετακινούμε. Οπότε με αυτά τα χαρτιά αυτοί μπορούσαν να μετακινηθούν στο εσωτερικό της χώρας, άσχετα είναι τα πλαστά. Διαπιστώθηκαν και τα rapid test, με αποτέλεσμα να είναι μια πολύ καλή δουλειά. Και η αστυνομική της, η συνοραϊκή της Ημαθίας μαζί με τις Καστοριάς είναι μια πολύ καλή εξέλιξη και να τους δώσουμε ευχαριστία. Ώστε να σταματήσει και αυτός ο τρόπος διακίνησης ανθρώπων με πλαστά rapid test μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κοιτάξτε, ναι, αυτό, Χρήστο μου, είναι ότι υπήρχε το άλλο. Γιατί όλα αυτά γινόταν με λεφτά, δεν γίνεται τζάμπα αυτό. Ναι, το θέμα έτσι όμως ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι μπαίνανε στα λεωφορεία, δεν ξέραμε αν είχαν το νοσούσαν. Ναι, 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 ακριβώς. Και μπαίνανε με άλλους ανθρώπους, με άλλους πολίτες, οι οποίοι είχαν κάνει τα τεστ και δεν ξέραμε αν μπορούσε, αν ήταν μάλλον φορείς του ιού, θα τον μεταδίδανε άνετα σωστά, μέσα στο. Σωστά, σωστά. Και νομίζω γι' αυτό έχει διπλή αξία αυτή η επιτυχία. Γι' αυτό και η έλεγχη είναι καθημερινή πραγματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι έτσι πρέπει. Η έλεγχη για το καθημερινά, κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχουν οι β' ζώνη, έχει πάρα πολλά μπλόκα πλέον για την αποφυγή μεταφοράς μεταναστών, των παράνομων μεταναστών, τα κυκλώματα που λέμε που τα μεταφέρουν από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Ναι, ναι. Ψάχνουν και αυτοί να βρουν άλλους τρόπους για να φύγουν από εδώ. Να μετακινηθούν. Ναι, ναι. Να μετακινηθούν. Οπότε ήταν ένας καλός τρόπος, νομίζω ήταν πολύ καλή επιτυχία και σας είπα έχει διπλή αξία γιατί κυρίως ήταν. Ο συγκεκριμένος έχει μιλήσει καθόλου πόσο κόσμο έχει μεταφέρει με αυτόν τον τρόπο? Αυτά είναι στην δικογραφία γιατί απολογείται ακόμη, νομίζω σήμερα τον έχουν για πολλή. Ναι, απολογείται ακόμα. Ναι, σήμερα. Να μάθουμε, ναι, λοιπόν τι κόσμο θα μου πει, θα πει την αλήθεια. Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μπορεί να πει το τώρα πρώτη φορά. Μπορεί να πει δεν ήξερα ότι είναι πλαστά. Δεν ξέρετε ότι δεν μπορεί να βγει εύκολα αποτέλεσμα από αυτή την έρευνα. Τώρα βέβαια οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει εκεί στην Βέρεια νομίζω θα πάρουν αρκετές καλές πληροφορίες. Να πούμε το εξής, κύριε Τονίδη, έχετε βρει ανθρώπους. Τώρα με πλαστά rapid test, έχετε βρει και με πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και τα λοιπά, μήπως? Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζετε κάτι με πλαστό σε αυτούς τους ανθρώπους?
Μόνο στο rapid test δηλαδή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε όλους τους ελέγχους που γίνονται σίγουρα βρίσκονται κάποια πλαστά. Γι' αυτό και ξεκινάει, προσπαθούμε να έχει αξία η πληροφορία για να μπορούμε να φτάσουμε στην πηγή του προβλήματος, στην πηγή μάλλον του κυκλώματος για να χτυπηθεί. Τώρα το ένα πλαστό, αν βρούμε σε δύο και τρεις μετανάστες, πέρα από το πρόστιμο, είναι δωρονάδωρο. Οπότε έπεσαν οι πληροφορίες κατάλληλα και καταλάβατε τι εννοώ. Μπορέσανε και τις αξιοποιήσαν με αποτέλεσμα να βγει κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάντως είμαστε στα σύνορα, είμαστε στον δρόμο και για τον κορονοϊό και για τη φύλαξη των συνόρων. Είμαστε δίπλα στον πολίτη και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για όλους. Πάντως γενικώς με αυτούς τους ανθρώπους πάλι δεν βλέπω το τελευταίο διάστημα να περπατάνε. Τους έχω πετύχει και στο αεροδρόμιο του Άργους. Πάνω από Άργους σε αυτή τη διαδρομή ακολουθούν. Κωνσταράζει Άργος. Κοιτάξτε, το τελευταίο καιρό γίνεται μάλλον το καλοκαίρι. Με τα πόδια. Το ξανασυζητήσαμε όλο το καλοκαίρι και ακόμη και τώρα γίνεται στοχευμένες επιχειρήσεις από την αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς για να μπορέσουμε να ελέγξουμε όλο αυτό το κύμα. Και κάτω από και από άσχημες συνθήκες, είδα και με βροχή και τα λοιπά, δηλαδή. Ναι, ναι. Νομίζω ότι μπορούμε και κάνουμε αρκετά πράγματα και έχουμε το φαινόμενο αυτό, το έχουμε περιορίσει αρκετά, νομίζω, τουλάχιστον στον νομό Καστοριάς. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Κύριε Τοδωνίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και εγώ ευχαριστώ, να πούμε χρόνια πολλά για αύριο, μια και είναι το είναι η μέρα της αστυνομίας. Της αστυνομίας, χρόνια πολλά, ανέσου σε όλους τους συναδέλφους, σε όλο τον κόσμο. Να σας έχει γερούς, να σας κρατάει δυνατούς. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ, κύριε Τοδωνίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.